Γεια σας φιλαράκια μου στο νέο επεισόδιο, στο Do It Yourself, μετά από πολύ καιρό που το ζητήσατε. Είχαμε κάνει πολλά επεισόδια στο Easy Fix, αλλά ήταν η στιγμή να βγάλουμε και νέο επεισόδιο στο Do It Yourself. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα παιδιά θα φτιάξουμε ένα ωραίο φωτιστικό. Όχι αυτό που βλέπετε πίσω μου σαν decor, θα φτιάξουμε ένα απλό φωτιστικό. Θέλεις να φτιάξεις ένα φωτιστικό για το σπίτι που θα έχει την προσωπική σου άποψη, να ανακυκλώσεις τα παλιά σου μπουκάλια? Μη βαριέσαι, δες όλο το βίντεο γιατί θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο φωτιστικό. Ένα πανέμορφο φωτιστικό που θα το ζηλεύουν όλοι όταν θα το βλέπουν και θα το έχετε φτιάξει με τα χεράκια σας. Το μόνο που θα χρειαστείτε θα είναι γυαλιά προστασίας για τα μάτια σας. Θα χρειαστούμε και ένα ειδικό τρυπάνι για να τρυπήσουμε το γυαλί. Πάμε να δούμε το ίντρο, τι θα χρειαστούμε. Πάμε κατευθείαν στο ψητό, παιδιά. Καταρχάς, έχουμε το μπουκάλι εδώ πέρα, όπως το βλέπετε. Το έχω γεμίσει μισό νερό. Το κόλπο είναι αυτό, για να μην έχουμε πρόβλημα στην κοπή του. Και το περνάμε σε μια σακούλα. Σε περίπτωση να μην μας έρθει κανένα φράς μας πάνω μας. Κάνα κομμάτι γυαλί. Δεν υπάρχει πιθανότητα, αλλά πάντα το περνάω εγώ σε μια σακουλίτσα έτσι, νάιλον. Πάμε να το τρυπήσουμε εδώ. Πάμε να τρυπήσουμε το μπουκάλι ώστε να βάλουμε το ντουί μέσα. Να περάσουμε δηλαδή το καλώδιο και να βάλουμε και το ντουί εδώ πάνω για να κάνουμε το φωτιστικό μας. Το βλέπετε. Προμηθευόμαστε από ένα κατάστημα με εργαλεία ειδική μύτη που κόβει γυαλί. Που τρυπάει γυαλί μάλλον. Υπάρχει μια μύτη ειδική. Αυτή είναι με επίστρωση, μια ειδική επίστρωση που έχουν βάλει ώστε να τρυπάμε το γυαλί. Παίρνουμε ένα ηλεκτρικό, καλύτερα να πάρετε, όχι ηλεκτρικό εσείς, να πάρετε ένα επαναφορτιζόμενο για θέματα ασφαλείας και πάντα φοράτε γυαλιά προστασίας. Πάντα στα μάτια σας. Και πάμε να κάνουμε, να το τρυπήσουμε. Καλό είναι όταν τρυπάτε να βάζετε και λίγο νερό μέσα εδώ. Δηλαδή πάνω στο μπουκάλι το υγραίνετε λίγο ώστε να φεύγει η σκόνη. Για τεχνικούς λόγους το κάνουμε εδώ. Κανονικά πρέπει να το κάνουμε σε ένα νεροχύτη, αλλά δεν μπορεί να έρθει η κάμερα εκεί. Και το τρυπάμε. Βλέπετε, φαντάζομαι, το τρυπήσαμε. Το βλέπετε, το έχουμε τρυπήσει. Και ο λόγος που βάλαμε το νερό είναι για το λόγο που βάζουμε και εμείς το νερό πάνω στο μπουκάλι. Γι' αυτό βάλαμε νερό μέσα στο μπουκάλι, ώστε να είναι και το πίσω μέρος του γυαλιού σε υγρή μορφή. Και συνεχίζουμε. Το καθαρίζουμε το μπουκάλι. Άμα θέλουμε, βγάζουμε τα αυτοκόλλητα που έχει πάνω το μπουκάλι. Εμείς θα τα αφήσουμε για ομορφιά. Δεν με πειράζουν καθόλου που έχει τα αυτοκόλλητα, τη μάρκα δηλαδή. Έχουμε τρυπήσει, θα τρυπήσουμε που τρυπήσαμε εδώ πέρα στην τρύπα. Θα βάλουμε το καλώδιο, θα περάσουμε το καλώδιο και θα βγάλουμε το ντουί πάνω. Πάνω το καθαρίζω και ερχόμαστε. Και που λέτε, παίρνουμε αυτό το μπουκάλι. Όχι, λάθος. Δεν παίρνουμε αυτό το μπουκάλι. Αυτό είναι ένα πλαστικό μπουκάλι. Το πετάμε. Παίρνουμε αυτό το μπουκάλι που τρυπήσαμε. Το βλέπετε. Έχουμε κάνει την τρύπα, θα περάσουμε το καλώδιο. Όσο για τα γάντια, παιδιά, εντάξει, καλό να τα φορέσετε όταν θα του τρυπήσετε το μπουκάλι. Αυτό ξέχασα να σου το πω προηγουμένως. Στους αρχάριους μιλάω. Θα πετάτε τα γάντια, δεν τα θέλουμε πλέον. Πετάμε και το γάντι εδώ. Και πάμε να φτιάξουμε το ωραίο φωτιστικό μας. Έχουμε το καλώδιο, το βλέπετε. Πέταμε το καλωδιάκι από μέσα. Από την τρυπίτσα που κάναμε. Εδώ λίγο μπορεί να σας βασανίσει λίγο για να περάσετε το καλώδιο στο πάνω μέρος, αλλά επειδή έχει μεγάλο πόμα θα μας είναι εύκολο σε μας. Για να δούμε πώς θα το πιάσουμε, αν και νομίζω το έχω πιάσει ήδη το καλωδιάκι. Έλα εδώ καλωδιάκι, έλα εδώ, το περάσαμε ήδη παιδιά. Άρα τρυπάμε το μπουκάλι, περνάμε το καλώδιο, φαλτσετούλα, κόβουμε το μονωτικό που έχει από πάνω, το απογυμνώνουμε, ξαναλέω, είναι και λίγο τις
Υπομονήστε το καλώδιο να πούμε. Για να περάσουμε το ντουί. Ντουί, παιδιά, ε14. Για λάμπα ε14. Θα σας τη δείξω, θα βάλουμε μια ωραία λαμπίτσα. Ίσχυη λαμπίτσα, έτσι για το βράδυ, για το κομμωδίνο θα το φτιάξουμε εμείς. Κόβουμε αυτό εδώ το κομμάτι, μια φαλτσέτα. Παίρνουμε το απογυμνωτικό. Αν δεν έχετε τέτοιο, παιδιά, με λίγο αναπτήρα, τσακ, βγήκε. Τώρα εγώ το κάνω για ευκολία για το βίντεο πιο πολύ. Βλέπετε. Τι με βάζουν να κάνω, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Στο κανάλι. Απίστευτα πράγματα. Και περνάμε το ντουί. Το ντουί πιστεύω είναι εύκολο. Περνάμε το κάτω μέρος του ντουί στα καλώδια. Βιδώνουμε φυσικά τους ακροδέχτες που έχει εδώ πέρα. Παίρνουμε ένα κατσαβιδάκι. Έχετε πάντα ένα κατσαβιδάκι μαζί σας. Αλλά για τους πιο τολμηρούς που τα ξέρουν πως θα το κάνουν, το τραβάτε λίγο το βιντεάκι μπροστά, εντάξει. Εγώ το δείχνω για τους αρχάριους το βίντεο. Το περνάμε εδώ μέσα. Νομίζω τα έβγαλα πολύ έξω τα καλώδια. Εγώ έχω την εντύπωση, αλλά τέλος πάντων. Οκ, μια χαρά είμαστε εδώ. Το βιδώνουμε, δηλαδή τις φιδίτσες που έχει εδώ πέρα, πάνω στους ακροδέκτες. Παιδιά, είναι γελίο και μπορεί να φτιάξετε άπειρα μπουκάλια, έτσι, αν έχετε μπουκάλια ωραία. Τώρα εμείς πήραμε ένα απλό μπουκαλάκι. Αν έχετε πιο ωραία μπουκάλια, μπορεί να κάνετε ένα πολύ ωραίο φωτιστικό. Με μηδέν κόστος φυσικά, εντάξει. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα διακοπτάκι, ένα φις, ένα καλώδιο, ένα μέτρο καλώδιο τουλάχιστον. Μιλάμε για κόστος ούτε 3 ευρώ. Σχεδόν. Παραγωγή, δεν με βοηθάει το κατσαβίδι. Εντάξει. Θα προσπαθήσω. Εντάξει, τέλος πάντων, έχω ένα κατσαβίδι λίγο περίεργο εγώ. Τέλος πάντων, θα το φτιάξω. A few moments later. Το φτιάξαμε και αυτό, ωραία. Το περνάμε μέσα πως είναι. Θα πρέπει να θηλυκώσει όμως, παιδιά, καλά. Το βλέπετε εδώ. Θα πρέπει να θηλυκώσει καλά το μέσα μέρος. Και μετά βιδώνουμε αυτό εδώ πέρα, το από πάνω μέρος. Είναι απλό, πήραμε ένα απλό ντουί, για να μην σας το δείξω, υπάρχουν και πιο έτσι εξισιτημένα ντουί. Ωραία, εδώ πέρα θα βάλουμε θερμοσιλικόνη, για να μην βάζουμε ντίζες και διάφορα που είναι πιο δύσκολα πράγματα, πιο εξισιτημένα, θα βάλουμε θερμοσιλικόνη, αφήνουμε τη θερμοσιλικόνη να θερμανθεί. Ωραία, έχει θερμανθεί η θερμοσιλικόνη και το περνάμε περιμετρικά στο χείλος του μπουκαλιού ώστε να κολλήσουμε πάνω το ντουί. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να το φτιάξετε έτσι όπως σας δείχνω. Πρέπει να το βάλουμε ίσια όμως, να μην γέρνει πουθενά γιατί θα μας βγει πολύ στραβό το φωτιστικό. Νομίζω εδώ είναι μια χαρά, έχει κάτσει ακριβώς. Εδώ μέσα στο μπουκάλι μπορείτε να βάλετε διάφορα διακοσμητικά. Μπορείτε να το γεμίσετε με μπύλιες, μπορείτε να βάλετε κάτι χρωματιστό μέσα, ένα χαρτόνι χρωματιστό. Μπορείτε οτιδήποτε να βάλετε, μπορείτε να γράψετε και σχόλια κάτω στο κανάλι, στο βίντεο που βλέπετε. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe και φυσικά να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις που θα έρχονται. Θα τα βλέπεις κάτω τώρα αυτά τα πράγματα, το βλέπεις. Νομίζω, παιδιά, είναι εντάξει. Έχει κάτσει καλά. Ωραία. Τώρα, πάμε να βάλουμε το φυσάκι, δηλαδή αυτό που θα μπαίνει στην πρίζα, και ένα διακοπτάκι να το ανοιγοκλίνουμε. Καλό το διακοπτάκι να το βάλετε σχετικά κοντά στο μπουκάλι. Μην το βάλετε πολύ μακριά και το ψάχνετε. Άρα, εγώ υποτίθεται εδώ πέρα, πρέπει να το βάλω σε ένα σημείο που να με βολεύει και εμένα. Εγώ λέω να αφήσουμε όλο το καλώδιο. Είναι πολύ μεγάλο, λέτε. Τέλος πάντων, εγώ λέω να το βάλουμε εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο. Κάπου κοντά, ώστε να είναι κοντά στο μπουκάλι. Ή πιο κοντά, νομίζω.
Πιο κοντά είναι καλύτερα. Κάπου εδώ πέρα. Άρα τι κάνουμε, το σχίζουμε λίγο το καλώδιο με μια φαλτσετούλα. Στη μέση δηλαδή το σχίζουμε, αυτό το μονοτικό που έχει. Παιδιά, είναι πολύ εύκολο. Γελίο είναι η κατασκευή του. Έχω κάνει άπειρα τέτοια φωτιστικά και έχω δώσει φίλους, σε γνωστούς. Εμείς πάμε να, να κόψουμε την διαρροή ενός από τα δύο καλωδίου. Ενός, θα βλέπετε εδώ πέρα, θα κάνουμε διακόπτη δηλαδή. Άρα τι κάνουμε, κόβουμε ένα καλώδιο από τα δύο. Όποιο και να κόψετε, το ίδιο είναι. Δεν αλλάζει κάτι. Κόβουμε το καφέ. Που συνήθως αυτό κόβω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μου αρέσει να το κόβω το καφέ. Το καλώδιο. Το κόβουμε στη μέση. Ωραία. Έχουμε κόψει το ένα καλώδιο. Ανοίγουμε, παίρνουμε ένα διακοπτάκι απλό. Εδώ μου έχουν φέρει ένα διακοπτάκι καινούριο να βάλουμε. Να δω και πώς είναι κιόλας. Δεν ξέρω που δεν το έχω ανοίξει καθόλου. Τι διακόπτης είναι αυτός. Ένας απλός διακόπτης σπιτιού είναι. Πορτατίβ. Όπως και να το πούμε. Μάλιστα. Οκ. Κόβουμε και λίγο το απέξω το που έχει. Γιατί δεν θα χωράει μέσα στο διακόπτη. Καλό να το κόψετε αυτό εδώ πέρα. Το μονοτικό που έχει. Αν έχετε τέτοιο καλώδιο, θα πάρετε ένα απλό καλώδιο. Αυτά μπορείτε να τα απομυθευτείτε σε μεγάλες αλυσίδες. Τώρα μην κάνουμε διαφήμιση ποιες αλυσίδες. Είναι πάμπολες οι αλυσίδες που υπάρχουν με ηλεκτρικά είδη. Σε ένα συνοικιακό μαγαζί θα τα βρείτε. Δηλαδή δεν είναι κάποια εξαρτήματα δύσκολα να βρείτε ένα καλώδιο ενός μέτρου και ένα διακόπτη. Και ένα φύς. Ωραία. Τον απογυμνωτή, παρακαλώ πολύ. Ωραία. Κόβουμε και αυτό. Όπως είναι ο διακόπτης, τον βλέπετε εδώ πέρα τον διακόπτη. Δεν ξέρω τώρα να ζουμάρει η κάμερα, αν μπορεί. Νίκο, αν μπορείς, ζουμάρε. Ωραία. Εμείς περνάμε εδώ. Σε αυτά τα δύο λαμάκια, τέλος πάντων, που έχει. Ξεβιδώνουμε λίγο το προστατευτικά, γιατί έχει, αν δείτε σε όλους τους διακόπτες πλέον, στους καινούριους, γιατί στους παλιούς δεν τα είχαν αυτά, εγώ δεν τα βλέπα, έχει βιδίτσες μπροστά, βιδίτσες και πίσω, δηλαδή έχει προστατευτικά σε περίπτωση που τραβηχτεί το καλώδιο, να μην τραβηχτεί μέσα και να ξεσυνδεθεί, να τραβηχτεί μόνο διακόπτης. Αυτό είναι για ασφάλεια που τα βάζουν. Και τώρα βλέπετε, βάλαμε το διακοπτάκι, το συνδέσαμε, το βιδώσαμε, βάλαμε και ένα φύς. Το βλέπετε εδώ πέρα, το φύς, το βάζουμε στην πρίζα και πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει, παιδιά. Το βάζουμε στην πρίζα, βάζουμε και το καπέλο, παίρνουμε ένα όμορφο καπέλο. Έχω βάλει ήδη τη λάμπα, βλέπετε. Βάζουμε το καπελάκι, βιδώνουμε τη ροδέλα μέσα στο καπέλο. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα γιατί δεν χωράει το χέρι μου. Να βιδώσουμε, μην πιάσει το ρεύμα τώρα. Το έχουμε βάλει ήδη στην πρίζα, νομίζω. Παιδιά, δεν το βγάζετε. Ευχαριστώ. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Και όντως μπήκε. Άμα θες, παντού μπαίνουν όλα. Ωραία. Βάζουμε και τη λάμπα. Και πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει. Θα κλείσω τα φώτα για να δείτε, γιατί είναι μικρή η λάμπα που έχω βάλει, για να δούμε τι έχουμε φτιάξει. Παρακαλώ πολύ, κλείστε τα φώτα. Τώρα έχουμε κλείσει τα φώτα. Wow, παιδιά. Φοβερό είναι. Πώς σας φαίνεται? Για ρομαντικές βραδιές. Είναι ό,τι πρέπει, παιδιά, για το κομωδίνο σας. Είναι φοβερό φωτιστικό. Φοβερό φωτιστικάκι. Παιδιά, ένα καλώδιο είναι, ένα διακοπτάκι, ένα φύς. Τρυπήσαμε το μπουκάλι, το βλέπετε. Και φτιάξαμε ένα πολύ όμορφο φωτιστικό. Πάμε για φινάλε. Και να είμαστε στο φινάλε, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι σημαντική ημέρα που βγήκε αυτό το βίντεο.
Είναι 20 Νοεμβρίου του 2022. Πριν 2 χρόνια δημιουργήθηκε αυτό το κανάλι. Χρόνια πολλά OnePixel, πολύχρονο. Ευχαριστώ όλους όσοι συνεργάστηκαν έως τώρα για την επίτευξη των βίντεο, της παραγωγής των βίντεο, εμέσως και άμεσα σε αυτή την παραγωγή τέλος πάντων. Μικρή παραγωγή, μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Όλους τους ανθρώπους ευχαριστώ που έχουν βοηθήσει. Ευχαριστώ και εσάς πρώτα απ' όλα που στηρίξατε το κανάλι και υπάρχει το κανάλι. Εδώ κοντά η κάμερα, να τους το λέω κατάματα, γιατί εγώ τα λέω κατάματα στους φίλους μου, γιατί σας θεωρώ φίλους μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εσείς γράψατε σχόλια, κάνατε like, κάνατε subscribe, στηρίξατε το κανάλι, κάνατε ένα σχόλιο, έστω και αρνητικό, δεν πειράζει, και το αρνητικό σχόλιο θέλουμε να το ακούσουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας, χρόνια πολλά OnePixel, και θα ξανάρθουμε σύντομα με καινούριο βίντεο. Καλή συνέχεια σε όλους.